Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά το σημερινό μάτς. Στο 5ο, αν δεν κάνω λάθος λεπτό, έδωσε ένα πέναλτι που θα πω ότι ήταν πεντακάθαρο. Δεν έχουμε σήμερα να πω γιατί η διαιτησία του κ. Κασουτάκη ότι ήταν άψογη. Μείναμε πίσω στο σκορ στο 5ο μόλις λεπτό. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Από ένα προσωπικό λάθος δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Η ομάδα πήγε στα ποδήλατα, είπαμε να ισορροπήσουμε λίγο το μάτς. Η ομάδα του Όφη ήταν καλύτερη από εμάς, κακά τα ψέματα. Νομίζω στις περισσότερες γραμμές, αν όχι σε όλες. Και εκεί που η ομάδα πήγε, πίστεψε, είχαμε μια ευκαιρία με τον Λιμπάκη να κάνουμε κάτι. Είχαμε δύο αποβολές, τη μία πίσω από την άλλη, και μείναμε με 9 παίχτες για 20 λεπτά, προσπαθώντας να σώσουμε αυτό που δεν σωνόταν. Δεχτήκαμε δύο γκολ με την ομάδα να προσπαθεί να κρατήσει έστω το 2-0. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Σε τέτοια μάτς πρέπει να μπαίνεις πιο δυνατά και νομίζω πως η ομάδα μου σήμερα δεν έδειξε αυτό που έπρεπε να δείξει. Συγχαρητήρια στον Όφη. Το εύχομαι καλή συνέχεια και θεωρώ ότι είναι, αν όχι το πρώτο φαβορί, γιατί δεν έχω δει τις άλλες ομάδες, θεωρώ ότι είναι το αδιαφορή και το φαβορί για τον τίτλο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά, έχεις κάνει κάποιο προγνωστικό για το σημερινό παιχνίδι και έπεσες έξω. Έπεσα πολύ έξω. Όταν ξεκινάς ένα ντέρμπι και είσαι στο 5ο λεπτό πίσω στο σκορ, δεν το υπολογίζεις. Εμείς χάσαμε από την Νεάπολη χάσαμε 2 βαθμούς που νομίζω πως θα τους κλέψαμε τους βαθμούς. Δεν ήταν πέναλτι, γιατί ήμουν και δίπλα στην φάση. Και είπαμε αυτό που χάσαμε στη Σιτία να το πάρουμε εδώ. Αλλά όταν ξεκινάς με 2-0, νομίζω στο 20 λεπτό, προσπαθείς να ισορροπήσεις το μάτς. Ήρθαν και δύο αποβολές. Θεωρώ ότι δεν ψάξαμε τίποτα άλλο. Και αυτό δεν είναι καλό για την ιστορία της νίκης. Να προσπαθείς να μαζέψεις ένα σκορ το οποίο θα ήταν συντριβή. Θα κάνω μια τελευταία κύριε στο 71, στη φάση του Μονικού, στο πρώτο λεπτό που ο Δερμιτζάκης, από ό,τι τον άκουσα και πριν από λίγο, είπε ότι έχασε τον βυθματισμό του και έπεσε. Ο Κασουτάκης θεώρησε ότι ήταν θέατρο, δευτεροκυτρίνησε, κοκκίνησε, κάτι γαλλικά υπόθηκαν από τον Αλιβαλιτάκη και αυτός κόκκινη. Κρίνει σε αυτή τη φάση ότι δικαίως συνέβησε έτσι ο Κασουτάκης. Οι δύο αποβολές ήταν δίκαιες, κακά τα ψέματα. Εμείς δεν θα πούμε ότι φταίει ο διαιτητής. Σήμερα ο Κασουτάκης μας έπαιξε 50-50, μακάρι να έχουμε τέτοιες διαιτησίες. Και οι δύο αποβολές που ήταν εναντίον της ομάδας μου ήταν 100% δίκαιες. Εμείς δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συγχαρητήρια στον Όφη, κέρδισε δίκαια και εμείς τα προβλήματά μας, αυτά, οι κόκκινες κάρτες, οι ομιλίες κτλ., θα τα βρούμε μεταξύ μας. Εμείς δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Έπαιξε καλύτερα, Όφη, κέρδισε. Μπράβο στον Όφη. Απλά. Και τώρα που θα σας απαντήσω να τριχιάζω, γιατί με αυτή την ομάδα πανηγυρίσαμε άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Όφη είναι ιστορία. Κακά τα ψέματα. Είναι ιστορία Όφη. Έχω περάσει τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου ποδοσφαιρικά εδώ. Εντάξει, όταν πατάς στο γήπεδο μετά από 5 χρόνια, νομίζεις ότι είναι σαν να φεύγεις από το σπίτι σου και πας σε ένα μεγάλο ταξίδι και επιστρέφεις, νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν αισθάνθηκα φιλοξενούμενος. Τώρα φάγαμε 4 γκολ. Εντάξει. Όφη, είπαμε, είναι καλύτερη ομάδα από την νίκη. Φάνηκε ότι είναι πιο δουλεμένη ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα από την νίκη. Και έτσι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα. Τι να λέμε, ότι ο Όφη κέρδισε στο 5ο λεπτό ένα πέναλτι και μετά έβαλε ένα δεύτερο γκολ. Τα λάθη έχει να κάνει και με την πίεση του Όφη. Ο Όφη πίεσε και κάναμε το δεύτερο λάθος και φάγαμε γκολ. Τι να λέμε τώρα, να τα ωραιοποιούμε τα πράγματα. Ο Όφη νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την νίκη αυτή τη στιγμή. Απλά. Σήμερα είχαμε ένα από τα φαβορί του πρωταθλήματος, αντίπαλό μας, μια πολύ καλή ομάδα, μια ιστορική ομάδα και πιστεύω ότι προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα όπως έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Μπήκαμε πολύ δυνατά, πολύ ψυχωμένα, κατά διαστήματα πιστεύω παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, αν και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Και φέραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η νίκη. Στο οργανωτικό κομμάτι, γιατί από ό,τι είδαμε εκτός από το πέναλτι, το οποίο σκόραρες, είδαμε ότι σε 2-3 φάσεις, εδώ με 3-4 φάσεις, είχες καταλάβει τον οργανωτικό έτσι ρόλο. Έδινες, έπαιρνες σαν δικαιωμάτων
εγώ τον κύριο Τζούρι Μπαλιέζα, τέτα τέτα μια με το Χρυσοφάκι. Αυτός ο ρόλος πιστεύεις ότι σου έρχεται έτσι, πώς να το πω τώρα, στον ασυναίσθητα, αλλά πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Σου έρχεται αυτόρμητα μέσα στον ρόλο. Δεν είναι, είναι κάτι που δουλεύουμε στις προπονήσεις, Γρηγόρη. Συστήματα τα οποία πολλές φορές βγαίνω εγώ, είτε κάποιος άλλος είτε είμαι εγώ, από πίσω από τον επιθετικό και ή θα βάλω εγώ τον γκολ ή θα το δώσω. Είναι βάση, είναι δουλεμένος στην προπόνηση. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ο Γκόφη σήμερα είχε γύρω στους 400-500 λάθος στο γήπεδο. Είδαμε ένα φοβερό χρόνο στην Κίνα και μια πολύ καλή απόσταση. Θέλω να μου πεις πώς το έζησες και τι ζητάς από τον κόσμο για τη συνέχεια. Να σας πω, το κάτι παραπάνω στη δύναμη, στο πάθος, πιστεύω ότι σήμερα μας το έδωσε ο Όφη. Όλη τη βδομάδα εμένα προσωπικά με σταματούσανε και με ψυχώνανε πάρα πολύ, με πολύ θετική ενέργεια που μας δώσανε και πιστεύω ότι βγήκε μες στο γήπεδο. Έτσι το ένιωσα εγώ. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν. Για τη συνέχεια, μάμα, για τη συνέχεια. Πιστεύω ότι είναι, όπως είχαμε πει και στην αρχή, ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πολλές οι καλές ομάδες. Μπορεί να χάσει μπορεί να κερδίσει την καλύτερη ομάδα, μπορεί να χάσει μια μικρή. Θέλει προσοχή σε όλα τα παιχνίδια.